Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα να ρίξουμε ματιές ουσιαστικά μέσα από την επικαιρότητα, όμως όπως αυτή διαμορφώνεται, ανά τον κόσμο, σε χώρες. Θα μιλήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα μιλήσουμε σήμερα για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για την Ισπανία μέσα από τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων κορυφαίων. Ξεκινάμε λοιπόν από τον New York Post, Test of Faith. Λοιπόν, είναι ένα εξώφυλλο το οποίο μιλάει από μόνο του. Ουσιαστικά εδώ μας, κάνοντας και ένα λογοπαίγνιο με το δικό μου αποσυμβολισμό, παρακαλώ, σας ευχαριστώ, δώστε το super. Τεστ που δίνουν ελπίδα ή τεστάρεται η ελπίδα και η πίστη τελικά των ανθρώπων. Η πτώση, όπως βλέπετε, στα bullets από κάτω ακριβώς από τον μεγάλο τίτλο και του ανθρώπου ο οποίος από τον νοσηλευτικό ιατρικό προσωπικό έχει αποτείνει τα χέρια του ψηλά, πιθανώς στο Θεό ή εν πάση περιπτώσει μια ανώτερη δύναμη για να βοηθήσει, ίσως εκφράζοντας και μια απέλπιδα προσπάθεια, ίσως και μια απόγνωση την οποία βιώνουμε την ένταση των περιστατικών, των κρουσμάτων αλλά και των ανθρώπων που νοσηλεύονται με τους ρυθμούς να είναι σίγουρα πρωτόγνωροι και ασυνήθεις. Βλέπουμε όμως και κάποια bullets τα οποία, παρακολουθώντας την εξέλιξη των δικτών, βλέπουμε την πτώση του ημερήσιου δίκτυ θανάτων που θα μπορούσε πιθανώς να σηματοδοτήσει το πικ της καμπύλης. Δηλαδή, αν και εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο, πιθανώς να ήταν και να σημειώθηκε ήδη η έξαρση στη Νέα Υόρκη. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε nearly σχεδόν 300 μέλη του κυβερνητικού ιατρικού προσωπικού φτάνουν στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, συστρατευμένες όλες οι προσπάθειες και όλες οι δυνάμεις, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να μπορέσει να δοθεί μια πιο διαχειρίσιμη επόμενη ημέρα στην εικόνα αυτή που επικρατεί κυρίως στην πόλη της Νέας Υόρκης, αλλά βεβαίως και στην πολιτεία της ολόκληρη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, The Journal News, Coronavirus New York. Βλέπετε εδώ ότι Taking Care of Business είναι ο τίτλος, που ουσιαστικά η φωτογραφία απεικονίζει, όπως θα δείτε, νοσηλευτές αλλά και ιατρούς, επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι στήθηκαν και στάθηκαν για λίγο έξω από την προσωρινή σκηνή ειδικής εξέτασης των ανθρώπων με συμπτώματα κορονοϊού για ένα πορτρέτο, για μια φωτογραφία στα γρήγορα, που όμως, όσο γρήγορα και αν έγινε το κλικ, αποτυπώνει με βάθος την ουσία της κατάστασης που επικρατεί και του μεγέθους αυτού που έχουν να διαχειριστούν όλοι αυτοί της πρώτης γραμμής οι άνθρωποι, και αναφέρομαι σε όλους, συγκεκριμένα όμως τώρα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα από κάτω που βλέπετε τον τίτλο Taking Care of Business, στο σημείο αυτό αναφέρεται όχι στις συνηθισμένες δουλειές, σε αυτές τις οποίες είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι απανταχού βέβαια παρόντες και βρισκόμενοι, και συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, όλοι αυτοί οι οποίοι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκονται και κάνουν λειτουργήμα και κάνουν έναν ρόλο ευθύνης να μοιάζει ως έργο Θεού και αξιοθαύμαστο, κάτω από συνθήκες όμως που δεν θυμίζουν τα δεδομένα, τα συνηθισμένα, νοσοκομιακές μονάδες που δεν θυμίζουν τις κανονικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Τις περισσότερες φορές οι συνθήκες είναι τελείως διαφοροποιημένες, όμως προσωρινές και κουμπωμένες στις αναγκαιότητες οι οποίες προκύπτουν και αναδύονται ως προβλήματα μεστά. Επίσης, αναφέρεται στους ανθρώπους αυτούς που καθημερινά δίνουν τον αγώνα τους να γεμίσουν τα ράφια των μανάβικων, των σούπερ μάρκετ, τους ανθρώπους που προμηθεύουν τα εστιατόρια, που μόνο take away, take out μπορούν να έχουν τις υπηρεσίες τους για τους ανθρώπους, αλλά και τους μάγειρες, όμως αναφερόμενος και συμβολικά νομίζω ακόμα περισσότερο στους ταχυδρόμους και σε εκείνους τους ανθρώπους που θα παραδώσουν τα email, τα μηνύματα και όλη την αλληλογραφία, ακόμα και αν οι συνθήκες είναι δύσκολες, ακόμα και αν ένας ιός έχει χτυπήσει την πόρτα, που συνήθως αναφερόμασταν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως είναι η βροχή, όπως είναι το χαλάζι. Τώρα έρχεται να συμπεριληφθεί και ο κορονοϊός μέσα στη δυσκολία την οποία καλούνται να αντεπεξέλθουν και να ξεπεράσουν. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα χώρα, πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, που εκεί βλέπουμε και παρακολουθήσαμε και το Σαββατοκύριακο να εκτελήσονται πολλά. Ασφαλώς, το μείζον θέμα συζήτησης είναι διτό, από τη μια η νοσηλεία του Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό στο σπίτι του, όμως τα συμπτώματα και κυρίως αυτό το σύμπτωμα του υψηλού πυρετού δεν έλεγε να πέσει, να γίνει διαχειρίσιμο, οπότε και εισήχθη χθες στο νοσοκομείο. Λίγες ήταν οι πληροφορίες που μπορούσαμε να έχουμε μέσα από τον τύπο παρακολουθώντας, και δεδομένη αυτή τη περιορισμένη εικόνα που μας χάριζε, τόσο μέσα από τα βίντεο τα οποία αναρτούσε, απευθυνόμενος στον βρετανικό λαό, αλλά και στα λίγα αυτά λεπτά τα οποία αφιέρωνε και εκείνος, βγαίνοντας στον μπαλκόνι του για να χειροκροτήσει αυτές τις στιγμές το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Όμως, ενημερωθήκαμε, διαβάσαμε ότι πλέον σήμερα του έγινε και εισήχθη ασφαλώς, αλλά του χορηγήθηκε και οξυγόνο, που καταλαβαίνουμε ότι όσο και αν μεταφέρεται ως ένα σημάδι ελέγχου της κατάστασης, και σίγουρα για προληπτικούς λόγους μπήκαν στη διαδικασία αυτή, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει όχι μόνο εμάς, αλλά
σίγουρα τον κόσμο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ξαναγυρνάμε στο εξώφυλλο και βλέπουμε ότι με το χθεσινό διάγγελμα απίφθινση από την πλευρά της Βασίλισσας του καλέσματος συνένωσης ολόκληρου του έθνους, που σίγουρα είχαν ανάγκη να ακούσουν τη Βασίλισσά τους, απομονωμένη στο κάστρο Windsor να απευθύνει έκκληση και σίγουρα δίνοντας μια ελπίδα αισιοδοξία στην οποία έχει όλος ο λαός, ο Βρετανικός λαός ανάγκη να ακούσει. Την ακούσαμε σε λόγια τα οποία είχαν συνέστημα, σε λόγια ευαισθησίας όμως ρεαλισμού και απόλυτης μεστότητας αναφορικά με τα νοήματα και τα μηνύματα. Τώρα, «We will meet again» χρησιμοποίησε η Βασίλισσα Ελισάβετ και σε έναν ρόλο που θυμίζει Βέρα Λίν, όπως μπορούμε να ακούσουμε και το γνωστό άκουσμα της κορυφαίας Αγγλίδας ερμηνεύτριας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξυπνώντας αναμνήσεις ιδιαίτερα νοπές και σίγουρα μεστές σε όλο τον κόσμο της Βρετανίας. «We will meet again» ένα πολλά υποσχόμενο μήνυμα, το οποίο απευθύνε στον κόσμο, προσκαλώντας τους και προτείνοντάς τους όσο ποτέ άλλοτε να δείξουν από το μετερίζει τους ο καθένας από το σπίτι τους, αυτή τη συμβολή, την ηρωική, όπως θα φανεί από την ιστορία μεταγενέστερα, με το να μένουν στο σπίτι τους και να προστατεύουν αυτούς που πραγματικά ανήκουν στις ευπαθείς ευάλωτες ομάδες. Είναι ένας τρόπος για να νιώσουμε υπερηφάνεια και, παρότι γνωρίζοντας τις αντιξιότητες, αυτές οι οποίες βιώνουν σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο, ανθρώπους που πενθούν αυτή τη στιγμή διότι έχουν χάσει τους συγγενείς τους, τους αγαπημένους τους ανθρώπους και όλα αυτά τα οποία θα έλθουν, γιατί θα έρθουν ακόμα πιο δύσκολες ημέρες και πρέπει να υπομείνουμε όλοι μαζί. Πιστεύω και ως έκκληση έχει γίνει αντιληπτό από τη Βασίλισσα, φέρνοντας κοντά το έθνος και βεβαίως δίνοντας και αυτήν την προέκταση της ελπίδας, την ανάγκη της πείθας και της αισιοδοξίας. Αναφερόμενοι όμως και στον παραλληλισμό τον οποίο έκανε, βιώνοντας και ξυπνώντας, ανακαλώντας από τη μνήμη της θύμησης από το 1940, όπου στο ίδιο γραφείο εκείνη σε παρόμοια θέση με την αδερφή της απίφθηναν κάλεσμα επίσης σε ολόκληρο το λαό της Αγγλίας και προσπαθώντας να διαφυλάξουν και να κρατήσουν και να απομακρύνουν κυρίως τα μικρά παιδιά τότε, δηλαδή τις ευπαθείς ευάλωτες ομάδες, όπως και τώρα παραλληλίζοντάς το. Αν μη τι άλλο, εμποτισμένο με αισιοδοξία το μήνυμά της, αρκετά μεγάλης διάρκειας, πάντοτε όμως με το στόμφο, την σταθερότητα, την αισιοδοξία και την βαρύτητα της έγκλης που μπορεί να έχει ο λόγος της Βασίλισσας Ελισάβετ. Και κλείνουμε πολύ γρήγορα με την Ισπανία, με το εξώφυλλο της εφημερίδας El País, όπου αρχικά βλέπουμε μια εικόνα ενός ζευγαριού ηλικιωμένων. Θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα από αυτή την περίπτωση των ηλικιωμένων, οι οποίοι χαιρετούν χαμογελώντας, μη χάνοντας την ελπίδα και το σπίρτο αυτό της αισιοδοξίας και της προοπτικής του μέλλοντος, δηλαδή του καλύτερου αύριο, όπως τα λέγαμε. Και μιλάμε για τον τίτλο «Ξεπερνώντας τον ιό στα 88 τους χρόνια». Είναι η περίπτωση του ζευγαριού της Γουαδαλούπε και του Χωσέ, οι οποίοι 65 χρόνια παντρεμένοι, ζώντας μαζί, έχουν περάσει τις δυσκολίες όπως ένα ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίσει στο πέρασμα των χρόνων. Από τη Μαδρίτη, λοιπόν, θετική και ιδίως στον κορονοϊό, ακόμα και αυτό το περνούν μαζί για να το ξεπεράσουν όπως όλα μαζί. Είναι αυτό το οποίο ζήτησαν, αυτό το αίτημα, το οποίο τελικά έγινε από ό,τι καταλάβαμε και διαβάσαμε, υλοποιήθηκε, να μείνουν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, να περάσουν μαζί και αυτό το πρόβλημα και αυτόν τον ιό και όχι σε ξεχωριστά νοσοκομεία της Μαδρίτης. Επανέρχομαι όμως στο κεντρικό. Στο μήνυμα της εφημερίδας El País, η κυβέρνηση εξετάζει τη μαζική καραντίνα από ασυμπτωματικούς θετικούς στον κορονοϊό. Είναι αυτά τα μέτρα τα οποία συζητώνται για να ληφθούν προκειμένου ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα, όμως πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκια για να περιοριστούν, να απομονωθούν οι ίδιοι σε κατοίκον περιορισμού και αν χρειαστεί να εφαρμοστεί επιβεβλημένα μέτρο από την κυβέρνηση για να προστατευτεί η εξάπλωση του σιωπηλού αυτού υπαρκτού όμως εχθρού του κορονοϊού. Του νέου κορονοϊού. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά και μιλώντας με σύντομο τρόπο, προσπαθώντας όμως για μια ακόμα φορά να αποσυμβολήσουμε, να ερμηνεύσουμε, να εξηγήσουμε, να ελπίζουμε όμως σίγουρα και με αισιοδοξία, μεταφέρουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο μέσα από ένα συμπτυγμένο τρόπο, διαβάζοντας και διαβάζοντας με δεύτερη ανάγνωση τα πρωτοσέλιδα κορυφαίων εφημερίδων από όλο τον κόσμο.